Από το 2006, η δεύτερη Πέμπτη του μήνα Μαρτίου καθέτους καθορίστηκε ως Παγκόσμια Μέρα Νεφρού. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Εταιρεία Νεφρολογίας και τη Διεθνή Ένωση Νεφρολογικών Ιδρυμάτων με στόχο να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με τη χρόνια νεφροπάθεια. Στο πλαίσιο της ημέρας αυτής, στο Ιασό Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Μαρτίου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα νεφρική νόσος και δωρεά οργάνων με αφορμή τη λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού και στο Ιασό. Η νέα μονάδα τεχνητού νεφρού δεν υπολείπεται σε τίποτα από τις μονάδες των άλλων μεγαλοπόλεων, λειτουργεί σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, παρέχει τη δυνατότητα όλων των σύγχρονων μεθόδων αιμοκάθαρσης σε ένα άνετο περιβάλλον για τους ασθενείς και το πιο σημαντικό σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ασφαλές. Στη νέα μονάδα τεχνητού νεφρού παρέχονται υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες και παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των σύγχρονων μεθόδων αιμοκάθαρσης. Εμείς δεσμευόμαστε για υψηλή παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών καθώς και για ασφάλεια των ασθενών. Στη δική του προσωπική εμπειρία αναφέρθηκε ο ασθενής κ. Παναγιώτης Στεφανάκης, ενώ ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Γρίμπηλας, λήψης της καρδιάς του Αυστραλού Ντουζόν Ζάμιτ, ο οποίος αναφέρθηκε στο μέγεθος της αξίας δωρεάς οργάνων. Σε ένα σοβαρό πρόβλημα της υγείας μου, μου προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης, η αντιμετώπιση ήταν άμεση και κεραία. Στο στήθος μου χτυπάει η καρδιά του Ντουζόν. Ελπίζω αυτή η κίνηση της οικογένειας του Ντουζόν να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση πως ένας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαια στον Πειραιά, κ. Χρήστος Ιατρού, ανέπτυξε το θέμα η επιδημία της χρόνιας νεφρικής νόσου και οι επιπτώσεις της. Και ο αναπληρωτής καθηγητής της νεφρολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Στεφανίδης, το θέμα διαβήτης και νεφρό. Η βλάβη λοιπόν του νεφρού, βλάβη η οποία πρέπει να είναι πάνω από 3 μήνες, να είναι βεβαιωμένο ότι πάνω από 3 μήνες, και η οποία διαπιστώνεται είτε κάνοντας βιοψία νεφρού, είτε μην κάνοντας βιοψία νεφρού, κάνοντας μια γενική ούρων και βλέποντας ερυθρά ή λεύκομα στα ούρα, ότι είναι ουρία, λεύκομα λέει ο κόσμος, που αυτό είναι στα αρχικά στάδια, ή βλέποντας το αίμα μια κρεατινίνη αυξημένη ουρία, που είναι πιο προχωρημένα στάδια, που σημαίνει δηλαδή ότι όταν αυτά ανέβουμε, έχει ο άρρωστος χάσει το 50% της νεφρικής λειτουργίας. Αισθάνομαι προσωπική υπαιτιότητα και προσωπική ευθύνη για τη σημερινή ημέρα εγγενείων. Διότι από τη μέρα που ξεκίνησε η λειτουργία της νεφρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λαρίσης, ο αριθμός των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που θεραπεύεται στη Θεσσαλία αυξήθηκε κατά 60% τουλάχιστον και στη Λάρισα διπλασιάστηκε. Τον κύκλο των ομιλιών έκλεισε με την ομιλία του ο καθηγητής Ιωάννης Γούμενος, διευθυντής του Νεφρολογικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών και Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας με θέμα υποψήφιοι λήπτες, κατάλληλοι για μεταμόσχευση νεφρού. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίθυναν ο κοσμήτωρας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ιωάννης Μεσίνης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών κ. Γρηγόρης Λεοντόπουλος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας κ. Κώστας Γιανακόπουλος, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας κ. Γιάννης Μακρυγιάννης και η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου.